με τον Τρόμπους να φεύγει με προβλήματα και να καθυστερεί αρκετά μένοντας στην τελευταία θέση. Αντίθετα, από νωρίς για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Μέταβος να βγει μπροστά. Έρχεται και ο Ιβάν Γκρόζνη να πλασαριστεί. Είναι επόμενη θέση ο Τάραγκον εσωτερικά του. Πιο έξω καλπάζει στη συνέχεια ο Heartbreaking. Στην επόμενη θέση είναι ο Πειραιάς. Ακόμα πιο πίσω ο Καλαματιανός με τον Τρόμκους που έφυγε με προβλήματα και πλέον είναι στην πρώτη-τελευταία θέση. Νούμερο 4 Μέταβος είναι αυτός που οδηγεί την υποδρομή. Ενώ είμαστε στο ύψος των 900 μέτρων. Ακολουθεί πάντα ο Τάραγκον εξωτερικά του καλπάζει ο Ιβάν Γκρόζνη. Στην συνέχεια ο Heartbreaking. Αυτοί είναι οι 4 πρώτοι, ενώ θέλουμε περίπου τώρα 700 μέτρα για τον τερματισμό. Νούμερο 4, Μέταβος σταθερά μπροστά. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Τάραγκον προσπαθεί να αναπτυχθεί πλέον από την εσωτερική. Ο Heartbreaking, ενώ απ' έξω μόνιμα καλπάζει ο Ιβάν Γκρόζνη και φαίνεται κάπως ο αναβάτης του να προσπαθεί πιο συντηρητική διαδρομή. Μπαίνοντας τώρα στην τελική ευθεία, προσπαθεί να βελτιωθεί και ο Ντρόμκους, ο οποίος είναι πλέον καθαρά στην πέμπτη θέση, την ώρα που ο Τάραγκον ετοιμάζεται να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Μέταβο. Μέταβος Τάραγκον απ' έξω θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, έχει κάνει την επίθεσή του, ενώ συνεχώς καλύπτει εδαφώς ο Heartbreaking στα τελευταία μέτρα, θέλοντας να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Τάραγκον στα τελευταία μέτρα και Μέταβος ο Heartbreaking συνεχώς βελτιώνεται βήμα-βήμα στα τελευταία μέτρα και θέλει και περνά στην δεύτερη θέση, ενώ καλύπτει συνεχώς εδαφώς και ο Ντρόμκους, θέλοντας να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ο Τάραγκον είναι αυτός που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Στην δεύτερη θέση Heartbreaking, στην τρίτη τελικά θα μείνει.